Δεν έχει τέλος ο θρήνος στην άσφαλτο, τα λουλούδια για τη μνήμη νέων παιδιών και μεγαλύτερων, ένας πόλεμος που εκτυλίσσεται καθημερινά στους δρόμους της Κρήτης. Πριν καν συμπληρωθεί ο Αύγουστος, τα θύματα του νησιού σε τροχαία δυστυχήματα έχουν ήδη ξεπεράσει αυτά του 2023 στο σύνολό τους. Αφού από τα 32 άτομα που έχασαν μέσα στο προηγούμενο έτος τη ζωή τους στην άσφαλτο, ήδη το νησί μετρά Αύγουστο μήνα, πριν συμπληρωθεί το πρώτο 15ήμερο, 34 νεκρούς. Με νεότερο θύμα, δυστυχώς, έναν ακόμη νέο άνθρωπο. Τον 25χρονο που χθες ενεπλάκη σε τροχαίο σε περιοχή ανάμεσα στη Φοινικιά και στις Μαλάδες του Ηρακλείου. Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες και ο ίδιος είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Κατέληξε σήμερα το πρωί 7 παρατέταρτο. Δυστυχώς είναι πολύ οδυνηρό, γιατί ένα νέο άτομο έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο, κάτι που απευχόμαστε να συμβεί σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οδηγό που κινείται στους δρόμους, και εν πάση περιπτώσει να είναι και το τελευταίο τροχαίο ευχόμαστε που συνέβη. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο και παρά το ότι ο 25χρονος μπήκε στο χειρουργείο σχεδόν άμεσα, η κατάστασή του που εξ αρχής ήταν πολύ σοβαρή, αν και υπήρξαν στιγμές που η ελπίδα ήταν ζωντανή, τελικά κατέληξε νωρίς σήμερα το πρωί, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του. Όλες οι ειδικότητες, χειρούργοι, ορθοπαιδικοί, αγγειοχειρούργοι, υπήρχε συνεργασία και συνεννόηση και με τον Παγνιά θα χρειαζόταν. 6-7 ειδικότητες περίπου ενεπλάκησαν στο περιστατικό προκειμένου να μην μείνει από καμιά πλευρά χωρίς υποστήριξη. Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με τοπικά, με όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Μάλιστα, το αυτοκίνητό του δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες. Και ο ίδιος που είχε υποστεί εκτεταμένα και σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στη θωρακική και κοιλιακή χώρα, έφερε και εγκάβματα. Παρελήφθη από την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και διασωληνώθηκε αμέσως, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυμάτων του δυστυχώς δεν άφησε τελικά πολλά περιθώρια ελπίδας. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο, έγιναν δύο διαδοχικές επεμβάσεις διότι υπήρχε αιμορραγία. Θεωρήθηκε ότι υπήρχαν ελπίδες για την συνέχεια της εξέλιξης να είναι επιτυχής. Από εκεί πέρα όμως αυτό, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορούσε κανείς να προεξοφλήσει και την εξέλιξή του. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού. Ο χαμός του άτυχου 25χρονου, του οποίου η οικογένεια διατηρεί κατάστημα εστίασης πολύ κοντά στο σημείο του τροχαίου, σήμερα πάγωσε όσους άκουσαν το μοιραίο και δεν είχαν ούτε λόγια παρηγοριάς για να εκφράσουν. Στο τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρύτερα ο 37χρονος οδηγός του άλλου οχήματος, ενώ τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Ηρακλείου.